πράγματα πρώτα, πρέπει να βάλεις αρκάδι. Το αρκάδι σαν κάτι το ιδιαίτερο. Έχει τα χουλιά του, τις ιδιοτροπίες του. Βάζουμε τα ρεβίθια μας, βάζουμε αρώματα από κάτω. Και μαζεύει αφρόν. Η μόνη αφρόν υπότσα και μετά να το μαζέψουμε. Κάνουμε τον πολλές φορές τον αφρό. Και βάλουμε τον πάνω σε αλεύρι. Νερό μαζί με γαχνόφυλλα και βράζει καλά. Εξεκίνησα από 8 χρονών πρώτα, έκανα ψωμιά. Η μάμα μου είναι εμπορία και ζήμωνα τα, εφκάρτιζα τα και πεφτά, τη σηκώνω μου και πάει ένα σχολείο. Η μάμα μου άρχισε τον αρκάτη και έκανε αρκατένα. Και έπαιρνε τα παπά μου, πλάτρες, λευκοσία. Ζημώσει η μάμα μου, έπρεπε να είμαι διπλάτης, να πάρω τις βοηθήσεις. Σήκωνα την και βοήθαμε η ώρα 3-4. Με τα αρκατένα που μεγαλώσαμε. Ήταν το πρόγευμα μας. Ήταν εσύ κάθε μας, πουτσούιν, αρκατένο, καπιρούα. Είναι δημιουργία για μένα. Να είμαι όλη μέρα μέσα στην κουζίνα και να κάνω, να κατασκευάζω νέα πράγματα. Γιατί και τα συνόπιτσα και χαλούμε ότι είναι. Κάμναμε και τρώαμε όταν ζημώναμε και με τη μάμα μου. Κάμναμε δάχτυλα, πουρέκια. Πουρέκια. Πάντα βοηθούσα μας οι μικροί. Μεγάλωσα τους μέσα στο φούρνο. Ο Ανδρέας ήταν τόσο μικρός. Εβάσταν ένα κουλούρι που έτσι ήταν ποτά. Να αναλάβαμε εμείς, θέλαμε να κάνουμε κάτι για να δείξουμε τα προϊόντα μας. Και ένας τρόπος ήταν μέσω του να προσφέρουμε φαγητό. Ακολουθήσαμε και εμείς το brunch με concept φωτεινής.